Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Κέφαλο με την τεχνική του Εγκλέζικου. Βρισκόμαστε ήδη σε ένα λιμάνι που θα δείξουμε 5 πράγματα για όλους τους φίλους, τα οποία πιστεύουμε θα τους βοηθήσουν και να πετύχουν το στόχο τους, το ψάρεμα το σωστό του Κέφαλου. Για να ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας, θα επιλέξουμε ένα καλάμι, είτε τρίσπανστο είτε τηλεσκοπικό, με άξιον ανάλογα την προτίμηση και την παραβολικότητα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω σε ένα καλάμι, δηλαδή τις μισινέζες μας, τα πόσο ψηλά γκιστράκια, το πόσο μαχητικό θέλει να είναι το καλάμι μας, το πόσο fast action, δηλαδή το πόσο γρήγορο θέλουμε να βγάλουμε ένα ψάρι έξω. Θα επιλέξουμε είτε τρίσπαστο είτε τηλεσκοπικό. Εμείς σήμερα μαζί μας έχουμε τρίσπαστα καλάμια κυρίως, τα οποία θα συνοδευτούν από μηχανάκια το πολύ μέχρι 2.000, 2.000 δηλαδή μηχανάκια, φορτωμένα το πολύ με 16 μπετονιές, είτε βυθιζόμενες στις μπομπίνες μας, είτε ή μη βυθιζόμενες, ανάλογα τα ρεύματα που επικρατούν και το βάθος του λιμανιού μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι συνθήκες επειδή είναι με τελείως άπνοια, θα χρησιμοποιήσουμε μια μπετονιά 16, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και πιο ψηλή, αλλά δεν χρειάζεται, αν είμαστε και καινούργοι στο παιχνίδι του Εγκλέζικου, να ξεκινήσουμε μια 16 μισινέζα, η οποία είναι ήμι βυθιζόμενη, δηλαδή δεν έχει γρήγορη βύθιση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μειονέκτημα ή πλεονέκτημα αυτό. Απλά επειδή είπαμε ότι είναι τελείως καθαρός ο καιρός και άπνοια, δεν χρειαζόμαστε ούτε βαριά εργαλεία, ούτε πολύ ψηλά. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι σε ένα συγκεκριμένο τρίσπαστο καλάμι ημιπαραβολικό με ένα μηχανάκι 1500, αυτό που θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και να καταλάβει είναι ότι ναι μεν το καλάμι μπορεί να πάρει μεγάλη παραβολή, αλλά δεν θα σπάσει μπετονιά, αλλά χρησιμοποιώντας μια μπετονιά τέτοιου τύπου με πιο σκληρά εργαλεία θα σπάσει χάνοντας τη ράμαδα. Με λίγα λόγια, το Εγκλέζικο, η παραβολή του μας βοηθάει να μην σπάσει με τίποτε μπετονιά. Όπως βλέπετε, όσο και πίεση να βάλω και με πολύ λίγο φρένο, το καλάμι είτε παραβολικό είτε μη παραβολικό είτε με τράση κορυφής δουλεύει τόσο καλά, ότι οι ψηλές μισινέζες δεν κόβονται με τίποτα. Με αυτό που δείξαμε σε σχέση με πριν, ότι μία μισινέζα με μία πολύ πιο απλή κίνηση πάνω σε σκληρότερα εργαλεία θα κόβονταν. Επιλογή, όπως είπαμε, είναι 16 η μάνα. Μπορούμε να κατέβουμε σε παράμαλο 14, 12 και πιο ψηλά νούμερα. Εμείς θα δοκιμάσουμε με 12 παράμαλα σήμερα, όχι πολύ πιο χαμηλά, και να μπούμε σιγά σιγά στο παιχνίδι. Κύριο χαρακτηριστικό της αρματοσιάς για τον Κέφαλο είναι το πολύ κοντό παράμαλο και το ερμάτισμα των μολυβιών μας σε πολύ χαμηλό μήκος. Έτσι θα εντοπίσουμε πολύ πιο εύκολα τις ζυμπιές του συγκεκριμένου θυράματος και θα έχουμε καλύτερο και άμεσο κάρφωμα με το κοντό παράμαλο. Θα δείξουμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, ξεκινώντας πρώτη μας δουλειά. Από ό,τι θα δείτε, στόπερ δεν περνάω από την αρχή, θα περάσουμε στο τέλος με ένα ειδικό νηματάκι που έχουμε, το οποίο θα μας βοηθήσει να το σφίξουμε και όσο θέλουμε και έχουμε καλύτερα καρφώματα ακόμα. Πρώτη μας δουλίτσα είναι να περάσουμε τη σφαιροπαραμάνα μας με το φελό μας μέσα στην κεντρική μας μισινέζα. Θα αφήσουμε τουλάχιστον μια απόσταση μιας οριάς, περίπου 2 μέτρα, που εκεί πάνω θα δουλέψουμε για όλη την αρματοσιά μας και το ερμάτισμα των μολυβιών. Στο τελείωμα της μισινέζας μας θα κάνουμε μια διπλή θηλίτσα, ένα διπλό loop δηλαδή, το οποίο θα προσπαθήσουμε να είναι όσο μπορούμε πιο μικρό. Δεν χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα για τυχόν μπερδέματα. Όπως θα δείτε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Κόβουμε ακριβώς πάνω στην άκρη. Και από εδώ θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο κόμπο να βάζουμε τα μολυβάκια μας. Στη συγκεκριμένη διαδικασία ερματίσματος, επειδή ο φελός μας είναι συν 2, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε μολύβια είτε 0,20, είτε 0,25, είτε 0,10, οτιδήποτε μολυβάκι σε γραμμάριο, αρκεί πάντα να είμαστε σίγουροι ότι ο φελός μας θα σηκώσει 2, 2,10, για να έχουμε το πλήρη ερμάτισμα του φελού μας, για να παίρνουμε και την πιο ανεπαίσθητη ζυμπιά.
Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μολυβάκια 0,25, τα οποία σημαίνει σε σύνολο 8. Ναι, μεν στο, κοντά στο loop θα είναι τα μαζεμένα τα 8 και σε απόσταση 2 φελών πιο ψηλά θα είναι τα 2 τελευταία μολυβάκια που θα μας δώσουν το άθροισμα των 2 γραμμαρίων για το φελό μας. Κάτι γενικά πληροφοριακό είναι ότι το συν 2 τα λέει ένας φελός, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μπορεί να σηκώνει 2 γραμμάρια, μπορεί να σηκώνει 1,90, αλλά μπορεί να χρειάζεται και 2,10 και 2,15 για να πετύχουμε το τέλειο ερμάτισμα. Εμείς, όπως σας είπαμε, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας μολυβάκι ακριβώς πάνω στη θηλιά. Και επειδή είπαμε για τον κέφαλο, τα θέλουμε τελείως συγκεντρωμένα, θα τα έχουμε σε απόσταση τα μολυβάκια μας, το πολύ 2 εκατοστά το ένα μετάλλο, τα πρώτα 6, τα οποία θα μας βοηθήσουν σαν σύνολο 1,5 γραμμαρίου να έχουμε γρήγορο βύθισμα. Θα μπορούσαμε επίσης, αντί για 1,5 γραμμάριο στο πρώτο loop κάτω, να χρησιμοποιήσουμε μια τορπίλη 1 γραμμαρίου μαζί με 2 μολυβάκια 0,25 για να έχουμε ακόμα πιο γρήγορη βύθιση αν είχαμε κάποια ρεύματα στην περιοχή, τα οποία όμως σήμερα δεν μας χρειάζονται. Από ό,τι θα δείτε, έχουμε βάλει τα ήδη πρώτα 6 μολυβάκια σε ισάριθμες περίπου αποστάσεις και θα αφήσουμε μια απόσταση 2 φελών και θα τοποθετήσουμε τα 2 τελευταία μολυβάκια των 0,25, τα οποία χρησιμοποιούμε 2 πάνω-πάνω, όχι για κάποιο λόγο ερματίσματος, κυρίως γιατί το ένα μολυβάκι μετακινείται εύκολα από το φελό μας, ενώ τα 2 συγκρατούν να μην μετακινηθεί προς τα κάτω και να μας μπερδέψει την ερματοσιά. Όπως προαναφέραμε, το 0,25 που επιλέξαμε εμείς για τη συγκεκριμένη ερματοσιά δεν είναι κάτι στάνταρ. Θα μπορούσαμε στην κασετίνα μας να έχουμε μολυβάκια 0,30, 0,10, 0,15. Το συγκεντρωτικό μας ενδιαφέρει να γίνεται συν 2 και το άθροισμα του κάτω μέρους πάνω στο loop να είναι το πιο βαρύ σημείο μας για να κατεβαίνουμε γρήγορα. Τώρα θα τοποθετήσουμε το παράμαλό μας. Θα κόψουμε σχεδόν 80 πόντους ένα παράμαλο, το οποίο θα το μικρύνουμε κι άλλο βέβαια. Διαμέτρου 12,8 το συγκεκριμένο. Ανάλογα το καλάμι μας να δείξουμε προσοχή λίγο στα παράμαλά μας, δηλαδή αν έχουμε ένα πιο σκληρό καλάμι εγγλέζικο ή μπολονές, καλό θα ήταν να δουλέψουμε πιο χοντρά παράμαλα στο πιο σκληρό και πιο λεπτά μας παίρνει να δουλέψουμε σε ένα πιο μαλακό καλάμι, σε ένα πολύ πιο light action, 0,3, 2,8, οτιδήποτε. Εμείς θα δουλέψουμε τώρα 80 εκατοστά παράμαλο, 12,8 με ένα αγκιστράκι νούμερο 16 τύπου sold. Ένα αγκιστράκι πολύ μικρό, το οποίο όμως μπορεί να περάσουμε ένα περαστό και ένα κρεμαστό μπιγκαντίνι, το οποίο δεν χρειαζόμαστε και παραπάνω για το ψάρεμα του κέφαλου. Δύο μπιγκαντίνια είναι αρκετά, το θεωρεί πιο φυσιολογικό να βουτήξει 1-2 μπιγκαντίνια παρά 3-4 πάνω σε ένα αγκίστρι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν δουλεύουν όταν είναι παραπάνω και μεγαλύτερα αγκιστράκια. Προσοχή στο πώς θα περάσουμε την πετονιά, να μην τσακίσει που είναι ψηλή. Δεν θέλει ιδιαίτερες δυνάμεις. Και κάνουμε και εδώ μια διπλή θηλίτσα. Η οποία διπλή θηλίτσα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η πιο εύκολη είναι το διπλό loop. Περνάμε τη μία θηλιά μέσα από τη θηλιά της κεντρικής μας μισινέζας, δίνουμε περιθώριο στο αγκίστρι μας, το περνάμε στη θηλιά από το αγκίστρι και ερχόμαστε μετά και σιγά σιγά ενώνουμε τη θηλιά με τη θηλιά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα τεστ. Πάνω στη μισινέζα μας, πάνω στο καλάμι, έχει τελείως διαφορετικές αντοχές. Δεν χρειάζεται μεγάλες πιέσεις. Θα το δούμε και στην πράξη. Προχωράμε. Η επόμενη μας διαδικασία είναι να περάσουμε στόπερ. Στο εμπόριο κυκλοφορούν στοπεράκια τα οποία είναι έτοιμα πάνω σε σωληνάκια είτε σε κάτι διχαλάκια. Εμείς θα προτιμήσουμε να δείξουμε ένα στοπεράκι από φυσική κλωστή, από επιδιορθώσεις διχτυών. Είναι μια πατεντούλα ωραία.
κόβουμε ένα κομματάκι. Ένα κομμάτι μήκους 20 εκατοστών είναι αρκετό για να μας βοηθήσει και στα χέρια. Και ερχόμαστε έτσι σε οποιοδήποτε σημείο του καλαμιού μας πάνω στη μισινέζα. Κάνουμε το σκηνάκι μας ένα κύκλο πάνω στη μισινέζα μας και περνάμε τη μία άκρη 4-5 φορές. 4 φορές είναι αρκετές. Σφίγγοντας θα δείτε ότι γίνεται ένας πολύ ωραίος κόμπος, ο οποίος και μετακινείται όπως θέλουμε, ούτε πληγώνει την πετονιά, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το βάζουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Αφού τελείωσε με επιτυχία η βυθομέτρησή μας, η επόμενη μας κίνηση είναι να φτιάξουμε τη μαλάγρα, η οποία είναι το α και το ω στο ψάρεμα του κέφαλου, και αυτό που θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή είναι ο τρόπος κατασκευής της. Το τι θα χρησιμοποιήσουμε, άλευρο, ημίεγρη, πάστες, οτιδήποτε, αυτό είναι καθαρά θέμα επιλογής μας, καθαρά θέμα τόπου, αν ξέρουμε κάποιες συνήθειες για τα ψάρια, τι προτιμάνε. Εμείς όμως στο συγκεκριμένο ψάρεμα θα προσπαθήσουμε να τους συλλάβουμε και να τους μαζέψουμε τους κέφαλους με μαλάγρες σε τύπου άλευρα, κυρίως με τυρί σκόρδο και με βάση γενικά το τυρί. Να δούμε σιγά σιγά τη διαδικασία τι πρέπει να κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε, είπαμε, με βάση το τυρί, τα οποία όλες όμως θα χρησιμοποιήσουμε έχουν μέσα και άλλα στοιχεία, όπως το σκόρδο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και κάποια ταριά τα οποία έχουν μέσα αμινοξέα και έχουν πολύ πιο έντονη γεύση ακόμα της βάσης τους. Σε συγκεκριμένη μαλάγρα, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μία μίξη ενός τελείως τυποποιημένου και ψηλής σκόνης άλευρου με όλες τις γεύσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο, εννοώντας ότι άμα δείτε σαρδέλα, ρέγγα, τυρί, σκόρδο, θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Και θα το δούμε στην πράξη. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε? Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είτε αμινοξέα σε μορφή υγρών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, σε βαλβίδα τα οποία θέλουν προσοχή, δεν θέλουμε πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτά. 1-2 ψεκασιές στο 1 κιλό είναι αρκετές, όπως είπαμε, είναι αμινοξέα και έχουν πολύ πιο πολύ έντονη γεύση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τρούφες τυριών ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί πάντα να είναι σε σκόνη και να είμαστε σίγουροι ότι θα διαλυθούν μέσα στη μαλάγρα μας. Στο ψάρεμα του κέφαλου θα μπορούσαμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε και το ψωμί σαν μαλάγρωμα. Είναι μια πολύ καλή βάση το ψωμί για όλα τα ψάρια. Αρκεί το ψωμί να μην μένει επιφάνεια, να μην σβολιάζει και να μην το τρώνε. Επόμενη μας κίνηση, αφού ανακατέψουμε και τα τρία άλευρα μαζί, είναι να προσθέσουμε το νεράκι μας, το οποίο είτε είναι θαλασσινό είτε είναι γλυκό. Καλό θα είναι να πέφτει με πάρα πολύ αργή. Καλό θα είναι ακόμα δηλαδή να το ρίχναμε και με το χέρι το νεράκι ή με κάποιο μπουκάλι σε μορφή σπρέι, το οποίο ψεκάζει το άλευρο και δεν το σβολιάζει. Θέλουμε πολύ καλό ανακάτεμα. Η μαλάγρα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα είναι να σπάμε τους βόλους και με το άνοιγμα της παλάμης, αν τη σιτάρουμε να το πω έτσι, διαλύεται και γίνεται σε μορφή χώματος νοπή, η οποία μόλις την πιάσουμε γίνεται μια μπάλα, η οποία όμως σπάει και διαλύεται όλη. Καλό θα είναι οι πρώτες μας μπαλίτσες να είναι λίγο πιο σφιχτές. Θα φτιάξουμε δηλαδή 3-4 μπαλίτσες σε σχήμα πορτοκαλιού περίπου, οι οποίες θα προσπαθήσουμε να είναι σφιχτές για να κατέβουν σίγουρα στο βυθό. Και από εκεί και πέρα οι επόμενες θα είναι πιο μικρές και σε πιο ταχτά διαστήματα. Μπικαντίνι δεν θα βάλουμε γιατί θα μας σπάσει τη μαλάγρα.
και καλό είναι οι μπάλες μας να πέφτουν στο πεδίο ψαρέματός μας. Η μπάλα κατευθυνόμενη προς το βυθό κάνει την έφωση που χρειαζόμαστε, αλλά η κεντρική της μορφή θα διαλυθεί στο βυθό. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, μικρές μπαλίτσες ανά 5-10 λεπτά για συχνό μαλάγρωμα. Το πηγαδίνι σκέτο, συνεχόμενα, χωρίς μεγάλες υπερβολές και κοιτώντας πάντα τα ρεύματα. Σε ένα σόουτ μικρό αγκιστράκι, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιήσουμε πάνω από 2 μπιγκαντίνο. Καλό θα είναι το πρώτο να πιάνει τον κορμό στο αγκίστρι και το επόμενο να είναι με κατακόρυφη μορφή. Πάντα το αρπαδάκι να είναι λίγο έξω. Από ό,τι βλέπετε, το μπιγκαντίνο αγκαλιάζει σχεδόν όλο το αγκίστρι. Αυτά για το ψάρεμα του κέφαλου. Στα επόμενα τεύχη θα μιλήσουμε εκτενέστερα και για άλλα είδη ψαρέματος. Για περιμένω, όχι, θέλω να το πω, θέλω να πω αυτό με το δόλωμα. Ο ήλιος, αυτό, εντάξει, τελείως. Μέχρι το πρωί θα ψαρέψουμε. Πάλι, λοιπόν. Ναι, τώρα τι να σου πω, τα είπα. Είμαστε έτοιμοι. Μία λέξη να πω. Το παιχνίδι αρματοσιάς. Έλα, κράτα και κανένα αστείο να το έχουμε. Για να έχουμε γρήγορη βύθιση και κοντό παράμαλο για να εντοπίζουμε εύκολα τις ψηλές και ρουφηγματικές τζιμπιές του κεφάλου. Εντάξει, έχει τραβήξει πολλά, φίλε.